Για να σχηματίσει τον αναδιπλασιασμό, θα πρέπει πρώτα να δει από τι αρχίζει το ρήμα. Με ποια από τι παρακάτω περιπτώσει ταιριάζει. Το ρήμα αρχίζει από ένα σύμφωνο, εκτό από τα θ, φ, χ και ρ. Το ρήμα αρχίζει από τα σύμφωνα θ, φ, χ. Το ρήμα αρχίζει από το σύμφωνο ρο. Από ένα διπλό σύμφωνο, ζού, υψού από δύο σύμφωνα που το πρώτο πρέπει να είναι που βουφούκου του δουθού και το δεύτερο λάμδα και νη. Από δύο σύμφωνα που το πρώτο δεν είναι ένα από τα που του δουθού ούτε το δεύτερο ένα από τα λάμδα μη και νη. Από τρία σύμφωνα ή από φωνήεν. Πρώτη περίπτωση το ρήμα αρχίζει από ένα σύμφωνο εκτός από θ, φ, χ και ρο. Στην περίπτωση αυτή διπλασιάζουμε το αρχικό φωνήεν προσθέτοντας ένα ε. Το ρήμα λίο διπλασιάζουμε το αρχικό σύμφωνο το λάμδα και προσθέτουμε ένα ε. Το ρήμα κομίζω διπλασιάζουμε το κάπα και προσθέτουμε ένα ε. Το ρήμα τάτο διπλασιάζουμε το τάφ και προσθέτουμε ένα ε. Δεύτερη περίπτωση το ρήμα αρχίζει από τα σύμφωνα θ, φ, χ. Στην περίπτωση αυτή διπλασιάζουμε το αρχικό φωνήεν προσθέτοντας ένα ε μόνο που τα θ φ χ μετατρέπονται το θ σε τάφ, το φ σε π και το χ σε κ. Το θ κανονικά θα έπρεπε να βάλουμε μπροστά το θ, όμως το θ μετατρέπεται σε τάφ, προσθέτουμε και το ε και έγινε τέθηκα. Το φύο κανονικά θα έπρεπε να βάλουμε το φ αλλά αυτό μετατρέπεται σε π και προσθέτουμε και το ε και έχουμε πέφικα. Το χορεύω κανονικά θα έπρεπε να βάλουμε το χ, αλλά μετατρέπεται σε κάπα. Προσθέτουμε και το ε και έχουμε και χόρευκα. Το ρήμα αρχίζει από το σύμφωνο ρο. Στην περίπτωση αυτή βάζουμε ένα ε και διπλασιάζουμε το ρο. Δηλαδή το ρήμα ρήπτο, θα βάλουμε το ε και θα βάλουμε άλλο ένα ρο το ίδιο και στο ρήμα ράπτο, το ε και άλλο ένα ρο. Στο ρήμα ρέο θα βάλουμε το ε και άλλο ένα ρο. Το ρήμα αρχίζει από ένα διπλό σύμφωνο, από ζ, ή, ξ, ή ψ. Στην περίπτωση αυτή απλώς βάζουμε ένα ε για ένα διπλασιασμό. Ζητώ, θα γίνει ξενίζωμε Ξενίζομαι με το ε εξένισμε και ψάβω με το ε μπροστά εψαφκα. Το ρήμα αρχίζει από δύο σύμφωνα. Το πρώτο είναι απαραίτητα ένα από τα πουβουφού χού του δουθού και το δεύτερο είναι απαραίτητα ένα από τα λάμδα ρο μη και ν. Στην περίπτωση αυτή διπλασιάζουμε το αρχικό σύμφωνο προσθέτοντας ένα ε, δηλαδή το γράφο θα ξαναβάλουμε το αρχικό σύμφωνο το γ και θα προσθέτουμε και ένα ε. Στο βλάπτο θα ξαναβάλουμε το β και θα προσθέσουμε το ε το πράτο, θα ξαναβάλουμε το π και θα προσθέσουμε και το ε. Αν το ρήμα αρχίζει από δύο σύμφωνα που το πρώτο δεν είναι ένα από τα πουβουφουκουχου του δουθού, ούτε το δεύτερο είναι ένα από τα λάμδα ρο τότε, στην περίπτωση αυτή, απλώς βάζουμε ένα ε. Στο σπεύδο, το πρώτο δεν είναι που του δουθού, ούτε το δεύτερο λάμδα ρο μίνι, οπότε θα βάλουμε ένα έσπευκα. Το ίδιο και στο στέλο θα βάλουμε ένα ε. Στο κτίνο όμως διαπιστώνουμε ότι το πρώτο είναι ένα από τα πουβουφουκούχου, που, που, το κάπα. Το δεύτερο όμως δεν είναι ένα από τα λάμδα μήνυ, οπότε βάζουμε απλώς ένα ε. Στην περίπτωση που το ρήμα αρχίζει από τρία σύμφωνα, τότε απλώς θα βάλουμε ένα ε ως αναδιπλασιασμό. Στο ρήμα στρατεύω θα βάλουμε ε εστράτευκα. Το ίδιο και στο στρατηγό ένα ε εστρατήγικα. Και πάμε στην τελευταία περίπτωση που το ρήμα αρχίζει από φωνήεν. Στην περίπτωση αυτή βάζουμε χρονική αύξηση όπως το παρατατικό με τις παρακάτω αλλαγές στα φωνήεντα. Το α από το αλιέβο θα γίνει η. Το ενώ το α θα γίνει η και το η υπογεγραμμένη. Το αυξάνω το α γίνεται η και το υ παραμένει. Το ελπίζω, το ε θα γίνει ητα. Στο εικάζομαι, το ε θα γίνει ητα και το γιωτα υπογεγραμμένη. Και στο ευρίσκω το ε θα γίνει ητα και το ψ θα παραμείνει. Το ορίζω, το όμικρον θα γίνει ωμέγα. Το οικίζω, το όμικρον θα γίνει ωμέγα και το γιωτα υπογεγραμμένη. Έχουμε και δύο φωνήντα που δεν αλλάζουν. Το ι από το ιδρύο θα παραμείνει ίδρικα και το υφαίνο το ύψιλο θα παραμείνει και θα γίνει ύφαγγα. Εδώ τελείωσε και η παρουσίαση. Αν σου άρεσε μπορείς να εγγραφείς στο κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδες το βίντεο. Γεια και χαρά, ελπίζω να βοήθησε.